Ήδη από την κυβερνητική πλευρά ακούσαμε μία πληθώρα εκφράσεων ως εθνικών στόχων. Ακούσαμε για μια Ελλάδα κόμβο ενέργειας, για Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας και πολλά άλλα. Όλα αυτά είναι καθαρά στόχοι του κεφαλαίου. Είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την πολιτική της εμπλοκής στα υπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ακριβώς τη διασύνδεση αποκαλύπτει και ο καταμερισμός των δαπανών του προϋπολογισμού για το 2024. Αυτός ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός προβλέπει εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων ευρώ για τις νατοϊκές ανάγκες. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας την υπερψήφιση των ονομαζόμενων αμυντικών δαπανών, αποδέχεται και στηρίζει την εμπλοκή αλλά και τις συνέπειες της πρόσδεσης της χώρας σε αυτές τις λικοσυμμαχίες, δεν είναι μία. Την ώρα που οι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στα επίπεδα του 2009, υπάρχει αυξητική κλιμάκωση που φαίνεται στους διαδοχικούς προϋπολογισμούς του ΥΠΕΘΑ. Για παράδειγμα, το 2019 ήταν 3,3 δισεκατομμύρια. Το 2024 είναι 6,1 δισεκατομμύρια. Το 2022 ήταν για μια ακόμη χρονιά, του 2023 δεν βγήκαν ακόμα, η πρώτη στις διαθέσιμες δαπάνες για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Κατέβαλε το 3,54% του ΑΕΠ της, όταν η νατοϊκή απέτηση καλύπτονταν τουλάχιστον με το 2% του ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν η Ελλάδα έχει 3,54, ξέρετε πόσο είχε 3,40. Η Γερμανία ήταν δεύτερη. Η Γερμανία, η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο είχε, 1,47. Ήτανε 14η. Μην πάμε παραπέρα, γιατί ήδη αυτά νομίζω τα αρκούνε. Με αυτές λοιπόν τις δαπάνες, το 3,54 είχε το θράσος και είναι θράσος. Ο Πρωθυπουργός πήρε τη γιαγιά στο Μεσολόγγι να της δώσει συγχαρητήρια που έδωσε το βιός της για να πάρει ένα ασθενοφόρο. 3,54, 6,1 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ. Ο δε κύριος Κασελάκης, ακόμα πιο θρασής με τις κάμερες, πήρε τον μπρίκι και της έφτιαξε και τον καφέ. Μόνο που ήταν πικρός, πολύ πικρός, όχι μόνο για τη γιαγιά, αλλά έτσι που θα πάνε για όλο τον ελληνικό λαό. Είναι επίσης γνωστό ότι σχεδόν κάθε μέρα ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν σε νατοϊκές ασκήσεις ή άλλες συμμαχικές επιχειρήσεις. Το ετήσιο κόστος συνολικά αυτών των συμμετοχών ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και με άλλες επιβαρύνσεις, όπως είναι η συντήρηση αλλά και η κατάσταση και η αντικατάσταση, γιατί κάποια στιγμή βγαίνουν εκτός ορίου ζωής. Όλα αυτά τα πληρώνουμε. Και εδώ μπαίνει ένα κομβικό ερώτημα που οφείλει τόσο η παρούσα όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις να απαντήσουν. Ποιος άραγε είναι ο εχθρός, ποιος είναι ο αντίπαλος σε αυτές τις νατοϊκές ασκήσεις? Βγείτε και ρωτήστε τον κόσμο. Τι θα σας απαντήσει? Ποιος είναι ο εχθρός? Σε αυτές λοιπόν τις απανωτές ασκήσεις, Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Ισπανία, Φιλανδία, είναι εχθρός ο Ρώσος? Όχι. Μήπως είναι οι Τούρκοι? Φυσικά και όχι. Γιατί σε αυτές τις ασκήσεις διοικητής είναι ο Τούρκος, υποδιοικητής είναι ο Έλληνας. Ή αντίστροφα, στις ίδιες ασκήσεις συμμετέχουν όλοι. Αφήστε τώρα τα αφηγήματα που τεχνιέντος καλλιεργούνται και έχετε τεράστια ευθύνη και εσείς και οι άλλοι. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί μάχονται στην ίδια ανατοϊκή πλευρά με τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, να ίσα να είναι όλοι μαζί. Και εδώ, επειδή θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, πρέπει να πούμε ότι ο πραγματικός στόχος είναι οι λαοί των περιοχών που είχαν την κατάρα, ευχή είναι, αλλά τη μετατρέπεται σε κατάρα, να είναι πάνω σε υδρογονάνθρακες για παράδειγμα, ή να βρίσκονται σε κομβικά γεωπολιτικά σημεία που περνάνε. Αλλού περνάει ο δρόμος του Μεταξιού, αλλού περνάει ο Ινδικός δρόμος. Πάει τον Αγκόρνο Καραμπάχ, πάει η Παλαιστίνη.
είναι δρόμοι που οι υπεριαλιστικές δυνάμεις τους έχουν χαράξει με το αίμα αυτών των λαών. Και για να μην λέει μόνο το κουκουέ, εγώ θα πω και μία θέση του Γενικού Επιτελείου, Εθνικής Άμυνας, το οποίο τι λέει: η συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο ΝΑΤΟ αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή τους στην ενίσχυση της αμυντικής διάταξης ποιών. Της λυκοσυμμαχίας και της αποτρεπτικής ικανότητας της συμμαχίας. Θα βάλει τις φωνές ο κύριος Πρόεδρος τώρα, αν μπούμε στη διαδικασία να πούμε τι σημαίνει ενίσχυση της αμυντικής διάταξης του ΝΑΤΟ ή αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ. Φωτιά και τσεκούρι, που λέγε και ένας Γιαννιώτης παλιά, για άλλη περίπτωση. Εδώ λοιπόν μπαίνει κι άλλο ένα ερώτημα. Τι καλούνται να υπερασπίσουν οι ένοπλες δυνάμεις σήμερα? Θα απαντήσετε τα σύνορα της χώρας. Κρύβετε την αλήθεια με μια έτσι ευγενική έκφραση, αλλά με την έκφραση ενός οργισμένου όπως είναι ο ελληνικός λαός λέτε ψέματα. Και λέτε ψέματα γιατί? Γιατί και μάλιστα όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που τα έχουν φορτωθεί στην πλάτη τους. Αν αυτή είναι η αποστολή τους στα σύνορα της χώρας, τι δουλειά έχουν οι πανάκριβες φρεγάτες στα ανοιχτά της Παλαιστίνης? Τι θέλουν οι Patriot τα αντιπυραυλικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία? Οι αντιαρματιστές στη Βουλγαρία? Γιατί συμμετέχει η Ελλάδα σε όλες αυτές τις αποστολές στη Μεσόγειο, στο Κόσοβο κτλ.? Απαντήστε. Κρύβεται ότι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι ταυτισμένη με την αποστολή των αμερικανοατοικών βάσεων. Έτσι διαμορφώνεται το διεθνές αποτύπωμα που μας είπε πριν λίγες ώρες ο κύριος Δένδιας. Λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Εδώ τον κανονισμό τον έγινε λάστιχο προηγουμένως. Αφήστε να ολοκληρώσω. Πάλι θα ψηλήσω. Θα σας δώσω λίγο την άνεση, αλλά δεν έγινε λάστιχο κανονισμός. Ότι τηρείτε τις συμφωνίες, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Γι' αυτό τα κάνετε όλα αυτά. Θα μιλήσετε για συμμαχικές υποχρεώσεις. Αλήθεια, αυτές οι συμμαχικές υποχρεώσεις από τον ουρανό πέσανε? Όχι. Εσείς και εσείς και εσείς τις έχετε ψηφίσει και τις βάλατε στο πλάνο και τις υλοποιείτε σήμερα. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις που σας οδήγησαν, κύριοι της κυβέρνησης, να αδειάσετε τις στρατιωτικές αποθήκες τροφοδοτώντας το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι. Τα ίδια τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μιλάνε για ταχύτατη μείωση της αμυντικής ισχύως των νησιών, για να μην πω την άλλη την κακιά τη λέξη. Για τα στελέχη τώρα των ενόπλων δυνάμεων, για τον προϋπολογισμό. Μαζί με τη μισθοδοσία εγγράφονται 2.800 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι παραπάνω από πέρυσι. Τι θα καλύψει η κυβέρνηση? Μήπως την απλήρωτη νυχτερινή εργασία των στελεχών που εργάζονται τη νύχτα 8 ώρες, αλλά πληρώνονται 5. Ή τα πλήρωτα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και γενικά την απλήρωτη υπεροριακή απασχόληση? Μήπως η κυβέρνηση θα αναλάβει το κόστος της μισθολογικής αναβάθμισης αξιωματικών εμουθού με βάση τη μισθολογική τους, τη βαθμολογική τους εξέλιξη, ή μήπως θα τους δώσει αυτό που έχει δώσει στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, το επίδομα παραμεθοριών περιοχών? Θα τους πληρώσει τα ενίκια στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και στα άλλα τουριστικά νησιά που τους γονατίζει? Όχι φυσικά. Μήπως θα τους λύσει τα προβλήματα με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη? Μέχρι σήμερα πυκνά συχνά η πολιτική της κυβέρνησης τους αφήνει ακάλυπτος. Είναι η πολιτική σας που τους αναγκάζει και βάζουν το χέρι βαθύτατα στην τσέπη. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Για τους στρατιώτες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι στρατιώτες, τι θα τους καλύψει αυτός ο προϋπολογισμός? Αλήθεια, η κυβέρνηση τα έξοδα που για 9 ή 12 μήνες τσακίζουν τον ήδη μειωμένο οικογενειακό προϋπολογισμό τους? Γνωρίζετε πολύ καλά και χωρίς ντροπή το δέχεστε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι φαντάροι αγοράζουν ακόμα και το νερό που πίνουν. Ναι, το ανέχεστε αυτό. Αγοράζουν το επιπλέον φαγητό. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, τώρα ολοκληρώστε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση, παρακαλώ. Είχαν γίνει τα νεύρα μας τσατάλια. Όχι, δεν έγιναν. Ακούστε λίγο για να είμαστε και ξεκάθαροι. Τελειώνω. Όταν ο κάθε κοινοβουλευτικός αργεί για 3 λεπτά, μιλάει 5 και μετά ο υπουργός έχει να απαντήσει σε 25 λεπτά τοποθετήσεων. Εγώ διέκοψα και τον υπουργό, όπως είδατε. Δεν μπορεί να μιλάει 10 λεπτά κάθε ομιλητής. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, βλέπετε την λογική ανοχή, τη δίνω απέναντι σε όλους. Στον χρόνο που τόση ώρα μιλάτε θα είχα τελειώσει. Όχι, μετά τα 9 λεπτά άρχισα να σας μιλάω. Λοιπόν, μετά τα 9 να τελειώσω.
Παρακαλώ, όχι έντονα προς το Προεδρείο και τελειώστε, παρακαλώ. Αυτά λοιπόν όλα δεν υπάρχει περίπτωση να τους καλύψει ο προϋπολογισμός. Και ξέρετε με τι πάτε να αντιπαλέψετε σε σχέση με αυτούς τους φαντάρους. Με έναν μισθό, οι φαντάροι το λένε χακί ξεφτύλα, 8,62 ευρώ τον μήνα. Αν τολμάτε πείστε τους, πείτε τους ότι δεν υπάρχουν χρήματα και τότε την υποκρισία τους κάτι θα την κάνει η νεανική ορμή και ριζοσπαστισμός. Κλείνω. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για πραγματική... Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Κλείνω. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, όχι. Κλείνω. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, όχι. Κλείνω. Όχι, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκλήρωσατε. Η θέση του κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκλήρωσατε. Κύριε συνάδελφε, ολοκλήρωσατε, παρακαλώ, ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνω. Η θέση του κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώσατε. Πρέπει τώρα. Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώσατε, παρακαλώ. Κατεβείτε από το βήμα, σας παρακαλώ. Παρακαλώ,